Καλή σας ημέρα και πάλι, η ώρα είναι 10 παρά 3 πρώτα λεπτά και να δούμε σε τίτλους τα πιο σημαντικά γεγονότα. Δυναμική είσοδος του χειμώνα λοιπόν με κακοκαιρία και πλημμύρες, βούλιαξε το Γήθιο και το Λουτράκι από τις καταρακτώδεις βροχές, έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας από κατολιστήσεις, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στα Μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή και στο Μεγάλο Πεύκο, έχουν ακινητοποιηθεί μάλιστα και αυτοκίνητα αλλά και τρένο του ΟΣΕ. Νύχτα με τρομοκρατικές επιθέσεις λοιπόν ήταν η χθεσινή. Αμερικανικούς στόχους χτύπησαν άγνωστοι. Αυτοσχέδιος μηχανισμός εξεράγει στο κατάστημα της Λιβάη στο Χαλάνδρη. Ενώ ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον των γραφείων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης χθες το απόγευμα στο Κολονάκι. Πανικό στην Τουρκία από δύο νέες ισχυρές σεισμικές ζωνές στην επαρχία Σακάρια. Μια 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Και στο ιατρικό κέντρο εισήχθη αργά χθες το βράδυ ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος θα υποβληθεί σε εγχείρηση, προγραμματισμένη εγχείρηση αφαίρεσης προστάτη. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το κύμα κακοκαιρίας και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που από χθες το βράδυ πλήττουν κυρίως τη Νότια Ελλάδα, αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμύρες, ειδικά στο νομό Λακωνίας αλλά και στο νομό Αττικής και Ευθυώτιδος. Κλειστή παραμένει η σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Ισθμού από κατολιστήσεις που σημειώθηκαν σε εκείνο το σημείο, ενώ εκεί είναι ακινητοποιημένη και αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα, Αθήνα, Πάτρα και Παρισία. Στο Λουτράκι και το Γήθιο, η καταρακτώδης βροχή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, ενώ κινδύνευσαν και κινδυνεύουν ακόμη και τώρα, ίσως ακούσατε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες νωρίτερα, ανθρώπινες ζωές. Διπλικές καταστροφές και πολλαπλά προβλήματα προκάλεσε στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας η καταρακτώδης βροχή, που άρχισε να πέφτει από χθες στις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Δέστε τα χάλια τους, τα χάλια τους, τα χάλια τους, βλέπετε τους, να τα, εδώ, βλέπεις τα χάλια τους. Είχαμε να έρθουμε 6 ώρες να έρθω στο σπίτι μου. Είναι δύο ρέματα που έχουν πλημμυρίσει, το Φορνελάγκαδο και η Γαλάρα. Τα νερά όσα ήταν ανατολικά. Από το απόγευμα έχει ξεκινήσει η βροχή και από το απόγευμα είμαστε εδώ μέχρι τώρα. Ξεκίνησε από τις 5 το απόγευμα και μέχρι τις 11 το βράδυ. Τη μεγαλύτερη ίσως καταστροφή έπαθε το Γήθιο. Τα δύο ρέματα που πέρναγαν από εκεί είχαν μπαζωθεί όπως καταγγέλνουν πολλοί κάτοικοι. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας ορμητικός χυμάρος που στο πέρασμα του δεν άφησε τίποτα όρθιο. Πρέπει να έχει πάρει ένα αυτοκίνητο σίγουρα ένας επαγγελματίας εδώ πέρα, ένα αγροτικό. Το έχει πάρει κάτω, έχει βάλει στη θάλασσα. Και από ό,τι λένε τώρα πρέπει να έχει βάλει κι άλλα από κάτω. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, χάθηκαν περιουσίες, ενώ δεν ήταν και λίγες οι περιπτώσεις που κινδύνευσαν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Έχουν πάθει ζημιά αρκετά. Έχουν χαθεί και αμάξια. Έχουν χαθεί και αμάξια. Όλο το Γήθιο έχει πρόβλημα. Η είσοδο της πόλης έχει πιο έντονο. Είναι ένα Opel, δεν το έχει πάρει. Έχετε δει τις ζημιές που υπάρχουν τώρα? Και παρακάτω, άμα τα πάσει, είναι αγρένα μέσα, στα νερά, είσαι σε ουρανός. Της μπάρμπας εκεί πέρα 60 χρονών. Και τον βγάλαμε με το ζόρι από το τζάμι, κατευθείαν. Ο άλλος με την κόρη του, παρατάει την κόρη του εκεί πέρα, τρέχει, όχι την παρατάει, την πιάνει, την βγαίνει και λέμε τον κολφάκι και το έχει κολλήσει εδώ πέρα στον ευκάλυπτο. Τόπος έχει γίνει απέραντος λασπότοπος είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι γεμάτο λάσπες, οι δρόμοι. Συζητάνε για μια αγνοούμενη γυναίκα. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων, δεν έχουμε τίποτα περισσότερο. Εάν αυτή έχει παρασυρθεί από τα ύδατα ή τυχόν έχει κάπου προστρέξει να κρυφτεί και δεν την βρίσκουνε. Καταστρέφηκαν και εμπορεύματα. Πολύ εμπόρευμα. Έχω για καθαριστήριο. Έχω πάει πολλά πράγματα στο καθαριστήριο κατευθείαν. Φούστες, έξω, πράγματα. Πάρα πολλά. Πολλοί είναι αυτοί που διαμαρτύρονταν για την καθυστέρηση της πολιτείας να πάρει μέτρα και να αποτραπεί τουλάχιστον να είναι μικρότερη έκταση των ζημιών. Είπαν θα έρθουν και από Γήθιο και από Σπάρτη και δεν παρουσιάστηκε τίποτε. Και από νομαρχία, είπαν θα στείλουν δύναμης κάτω να ελέγξουν και κανένας δεν παρουσιάστηκε. Είναι το σχέδιο ξενοκράτηση που δεν λειτουργεί τίποτα. Καταστροφή. Αν θα πάτε από το άλλο μέρος από πίσω, εκεί να δείτε τι έγινε. Εδώ αναλόγως έγινε καταστροφή εδώ, αλλά από εκεί τελείωσε.